Κύριε, πες μου δύο λόγια καταρχήν σήμερα για το μάτς με τη Χάνς. Εντάξει, ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Ένα κακό που το λέγαμε δεύτερο ημίχρονο. Ίσως δεν είχαμε την ίδια συγκέντρωση που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Μετά από 1,5 μήνα αποχή ήταν φυσιολογικό να κάνουμε κάποια κοιλιά. Δοκιμάσαμε νέα συστήματα. Το θετικό είναι ότι είμαστε στον επόμενο γύρο και θα προχωράμε μάλλον στο κύπελο και πρέπει να συγκεντρωθούμε για τα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν. Συμφωνώ και εγώ μαζί με τον Αλέξη. Ένα πολύ καλό παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ σοβαρή. Το δεύτερο μπορεί και η διαφορά που είχαμε πάρει από το πρώτο να πέσανε οι ρυθμοί μας. Είναι φυσιολογικό. Το θετικό είναι ότι το πήραμε το παιχνίδι γιατί ήταν ένα κύπελο όποιος έκανε θα έμενε εκτός. Και συνεχίζουμε γιατί έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα και οι στόχοι είναι ψηλοί για την ομάδα. Όταν λέμε στόχους, εννοούμε. Οι στόχοι της ΑΕΚ πια όλα αυτά τα χρόνια είναι το πρωτάθλημα και το κύπελο. Δεν έχει κάτι άλλο. Ο coach χαρακτήρισε τον Σάββα τον Καρυπίδη κεφάλαιο τόσο για το ελληνικό χάντμπολ όσο και για την ΑΕΚ. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια γιατί σταμάτησε ο άνθρωπος από την Εθνική. Εγώ αυτό που θέλω να πω για τον Σάββα είναι ότι μεγάλο σεβασμό καταρχήν από μένα. Ναι. Είναι ένας παίκτης που για μένα θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα εξάμεινα στην Ευρώπη και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι όσοι δεν έχουν παίξει. Του εύχομαι καλή πορεία σε ό,τι και από εδώ και πέρα κάνει στη ζωή του και εύχομαι να μας βοηθήσει και εμάς γιατί έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Εντάξει, να τον ευχαριστήσουμε όλο το ελληνικό χάντμπολ για την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια στην εθνική ομάδα αλλά και γενικά για την παρουσία του. Είμαι πολύ τυχερός να έχω στη δεξιά πλευρά και τον Σαββατοκαρυπίδη και τον Μπακαού και τον Χριστόφορο. Έχω μια σιγουριά δίπλα μου, οπότε μακάρι οι ομάδες να πλαισιώνονται με τέτοια εξτρέμ και εμείς ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε πραγματικό.